να διανύσουν πάνω από 90 χιλιόμετρα για να μεταβούν στο τόμι Χερσονήσου προκειμένου να εμβολιαστούν κατά της COVID-19 με το εμβόλιο της AstraZeneca. Ο λόγος για τους κατοίκους της Μεσαράς, οι οποίοι καλούνται να ταλαιπωρηθούν διανύοντας μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις ακόμα και από τα ξημερώματα. Ενώ αν υπολογιστούν και τα χιλιόμετρα για την επιστροφή στο τόπο κατοικίας τους, τότε καλούνται συνολικά να διανύσουν περισσότερα από 180 χιλιόμετρα και όλα αυτά για την πρώτη δόση του εμβολίου. Εμείς ήρθαμε από τη Μεσαρά για να εμβολιαστούμε στο Χερσόνησο. Και 130 χιλιόμετρα. Εμείς το ραντεβού το κλείσαμε από την πλατφόρμα. Ναι. Και μάλιστα μας διορθώσανε γιατί ήταν το ραντεβού μας για απόγευμα. Ναι. Και μας πήρε το κέντρο του Χερσονήσου τηλέφωνο, λέει θα έρθείτε τις 9 η ώρα το πρωί, όπως και ήρθαμε. Είναι πολλά τα χιλιόμετρα απλά. Για ποιο λόγο τώρα μπορούσε να υπάρχει ένα εμβολιαστικό κέντρο στην περιοχή μας? Είναι ταλαιπωρία, διότι ένα που σηκώνεσαι πρωί για να προλάβεις το χρόνο, και δεύτερο, αφόσον υπάρχουν εξεταστικά κέντρα, εμβολιαστικά κέντρα στο περιφέρεια, θα μπορούσαν να υπάρχουν τα εμβόλια εκεί να τα κάνει ο κόσμος να μην έρχεται εδώ πέρα. Εγώ μπόρεσα και ήρθα γιατί οδηγώ κιόλας. Ένας που δεν οδηγά ή δεν έχει κανένας να τον εφέρει, τι θα γίνει? Οι Μεσαρίτες βέβαια είναι πολύ μεγαλύτερη απόσταση, έτσι είναι πολύ μακριά και εντάξει, και καύσιμα και ταλαιπωρία και χρόνος. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, δεν έχει υπάρξει ακόμα μέρημνα για τους ηλικιωμένους που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα και σοβαρά προβλήματα υγείας και τον εμβολιασμό τους, όπως μας περιγράφει η κυρία Γεωργία Γιακουμάκη. Είσαι από εδώ? Ναι, ναι. Και δεν πάτε στο Καστέλι? Εκεί μου κλείσανε ραντεβού. Το πρόβλημα είναι τώρα ο άντρας μου που είναι 8 χρόνια στον καναπέ, στο οξυγόνο. Ναι. Πώς θα τον επάω αυτόν τον άνθρωπο να περιμένει έξω? Εδώ και εκεί με το φιαλάκι. Και με κρατάει και τρομάρα. Μην τελειώσει το φιαλάκι. Μην τελειώσει το φιαλάκι. Πώς θα γυρίσω πίσω? Ο άντρας μέχρι να από το Καστέλια πεθάνει. Περίπου 75 εμβολιασμοί διεξάγονται στο τόμι Χερσονήσου σε ημερήσια βάση και μέχρι τις 3 το μεσημέρι, οπότε λειτουργεί ως εμβολιαστικό κέντρο, ενώ καταγράφεται και ένα λαλούμ στο κλείσιμο ραντεβού, καθώς κλείνονται ραντεβού και τις απογευματινές ώρες. Το ωράριό μας είναι 8 με 3. Αλλά έχει γίνει κάποιο λάθος από το Υπουργείο και έχουν οριστεί ραντεβού μέχρι στις 8 το βράδυ. Σήμερα έχουμε 75 ραντεβού να πρέπει να καλυφθούν μέχρι τις 8 παρά 20 τελευταίο ραντεβού. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, υπάρχει μια τεράστια διάθεση εκ μέρους μας και η αποτελεσματικότητα θα τα βγάλουμε τα 75 ραντεβού, όπως είναι κάθε μέρα, εντός τις 3 η ώρα το μεσημέρι που κλείνει η δομή. Στο τόμι Χερσονήσου συναντήσαμε πολίτες τόσο από την ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου όσο και από το Ηράκλειο, με τους ίδιους να τονίζουν την ανάγκη λειτουργίας περισσότερων εμβολιαστικών κέντρων. Εμένα μου κλείσανε Αλικαρνασό, Ηράκλειο. Ναι. Σύζυγο κλείσαμε εδώ. Κλείσανε, όχι κλείσανε. Δεν ξέρω τι να σας πω εγώ. Μάλλον. Γιατί το κάναμε το ραντεβού την ίδια μέρα. Ο ένας πήγε Ηράκλειο, ο άλλος πήγε Χερσόνησο. Τι να κάνουμε? Δεν είχε τίποτα το ιδιαίτερο. Βγήκαμε να αλλιαστούμε που λέμε.